φτιάξει και στο έργο. Καταρχήν το πρώτο που θέλω να πω είναι να φτάσω τα δικά μου συγχαρητήρια στην οικογένεια που έχουν έρθει στο κολέγιο μου και τη οικογένειά του. Το τρελό είναι και από ένα ανόητο συμβάν ενό καθά στον δρόμο είχαν αυτή την τραγική κατάληξη. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι σύμφωνα με αυτά που ισχυρίζονται εντολέ μου και νομίζω ότι προκύπτουν και από την υπογραφία, δεν ποτέ κατέληξε. Έδωσα ένα χτύπημα και μόνο στα πρόσωπα. Από αυτό το χτύπημα έπεσε κάτω ο άνθρωπο άντρα και από του πρόσωπου στο πεζοδρόμιο προήλθαν οι ανεμπιστοποιητικέ κατάσταση, οι κατώσεις, όπως αναφέρονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αμέσω μετά ο ίδιο κάλεσε τον κλάδο να περίμενε την αστυνομία. Την επόμενη μέρα, όταν έγινε γνωστό ότι πέθανε, κατέληξε ο άνθρωπο άντρα, ο ίδιο αυτοκίνητο προσήλθε στην αστυνομία. Η όλη συμπεριφορά του και μετά το τέλος της πράξης νομίζω ότι αποδεικνύει ότι δεν σε καμία περίπτωση θέλει το πρόβλημα να δουλέψει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αναμένουμε δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε τα αποτελέσματα την νεκροψία και τα αποτελέσματα από την νεκροδικαστική υπηρεσία, τα οποία είναι πολύ κρίσιμα για να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί μας. Επίσης, αναμένουμε και άλλες ανακριτικές ενέργειες τις οποίες θα ρίχνει φως σε σχέση με το πώς ακριβώς έλαβε χώρα το συμβάν. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι σήμερα κρατήθηκε προσωρινά και θα επανέλθουμε με μια αίτηση διάρρηση προσωρινής κράτησης, είτε προσωρινή είτε κατάσταση προσωρινής κράτησης, αφού έπινε τα στοιχεία από την ιατροδικαστική υπηρεσία, τα οποία θα δείχνουν ότι η συμπεριφορά ότι υποκρίθηκε μόνο για ένα χτύπημα και ότι τελικώς το αποτέλεσμα δεν έγινε βάσει την βάση του χτυπήματος, αλλά βάσει της πρόσκλησης ή βάσει τι θα μας πούν οι γιατροί. Γιατί το χτύπησε, ήταν κάποια στιγμή εκνευρίστηκε. Χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, υπήρχε ένα συμβάν που ο ίδιος ήταν στο πεζόδρομο κακός, παρανόμος. Υπήρχε μια παρατήρηση, η οποία δεν ήταν απλή παρατήρηση, μια ιδιαίτερη ένταση και ήταν η αντίδραση σε ένα ανόητο περιστατικό που βλέπουμε συχνά στον δρόμο, γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε οποιαδήποτε ένταση και στον δρόμο και παντού. Δυστυχώς αυτή η στιγμιαία ένταση κατέστρεψε δύο οικογένειες. Πώς αντέδρασε όταν άρχισε τα πρώτα? Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, δεν πω τίποτα άλλο. Όχι, όχι, όχι. Η οικογένεια λέει ότι τον χτύπησε από πίσω. Ναι, σχετικά με αυτό. Γι' αυτό ακριβώς θα προκύψουν όλα από την ιατροδικαστική. Θα προκύψει και πού είναι τα χτυπήματα και πώς λέει την υπογραφία δεν προκύπτει. Αυτό που ξέρω ότι έχει χτύπημα αυτό που σήμερα στο καλλιόμενο από τον εντολέα μου, προκύπτει το χτύπησε στο πρόσωπο και ότι η πρόσκληση στο έδαφος προκάλεσε την τρανοκεφαλική καρδιά. Έγινε, είχαμε ηλεκτρική δομή.